ήπει στις διαταγές του αφέτη. Δίνεται η κίνηση, καλό πέταγμα για τη Μισαμπίνα, για την Λονισέρα και για τον Άμπιετ, πιο πίσω προσπαθεί να βελτιωθεί ο Νικόλαος Κάπα, ακόμη πιο έξω τρέχει ο Τζορτζ Νικ. Εδώ από το κάγκελο έρχεται τώρα Λονισέρα και οδηγεί. Δίπλα της περνάει ο Ελπιδοφόρος, ακόμη πιο έξω ο Τζορτζ Νικ. Στην τέταρτη θέση είναι ο Νικόλαος Κάπα, στην πέμπτη ο Άμπιεντ και πιο πίσω έχει μείνει η Μισαμπίνα. Στην τελευταία θέση η Μις Χρυσάνθη εδώ. Ο Ελπιδοφόρος που κάνει προσπάθεια και περνάει μπροστά, αφήνοντας τη Λονισέρα στη δεύτερη θέση. Τον Νικόλαο Κάπα και τον Τζορτζ Νικ που τρέχει τρίτη ρόδα. Ενώ κοντά είναι πάντοτε και ο Άμπιεντ, πιο πίσω η Μισαμπίνα και τελευταία η Μις Χρυσάνθη. Εδώ περίπου στα 500 μέτρα ο Ελπιδοφόρος προηγείται και ανεβάζουν ρυθμό πλέον και ο Νικόλαος Κάπα, ο Τζορτζ Νικ, ενώ προσπαθεί να βρει πέρασμα και ο Άμπιεντ. Ελπιδοφόρος, Νικόλαος Κάπα και Τζορτζ Νικ, πιο πίσω ο Άμπιεντ από το κάγκελο Λιονισέρα. Εδώ ο Ελπιδοφόρος προσπαθεί να ξεφύγει των αντιπάλων του. Φίνις κάνει ο Νικόλαος Κάπα και ο Άμπιεντ, ενώ προσπαθούν πιο πίσω και η Μις Χρυσάνθη να βελτιωθεί αρκετά. Ελπιδοφόρος και Άμπιεντ και πάντα κοντά και ο Νικόλαος Κάπα, ενώ τέταρτη θέση Τζορτζ Νικ και η Μις Χρυσάνθη, η οποία βελτιώνεται και αυτή πάρα πολύ. Με τον Ελπιδοφόρο να παίρνει τη νίκη για δεύτερη θέση, ο Άμπιεντ θα κρατηθεί μπροστά από τη Μις Χρυσάνθη και τον Τζορτζ Νικ. Εδώ ο Ελπιδοφόρος επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβόρη. Στα πρώτα μέτρα θα ακολουθήσει μεταξύ των πρώτων. Μετά, περίπου στα 1000 μέτρα, στα 900, θα πάρει την πρωτοπορία, την οποία θα την κρατήσει με πολύ μεγάλη άνεση μέχρι το τέλος. Ελπιδοφόρος που έκλεισε φαβορίτος εντός 9,30.